Οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και τουριστικές προεκτάσεις στο κρίσιμο ζήτημα της εξόρυξης σύνδρομων ανθράκων στο Κατάκολο βγαίνουν και πάλι στο προσκήνιο στον απόϊχο της απάντησης του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Πάτρα. Έχω επιφυλάξεις για το ζήτημα του Κατάκολου. Και έχω επιφυλάξεις διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση καμία εξόρυξη να αφορά πετρέλαιο να μπορεί να θέσει ενδυνάμει σε κίνδυνο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή οι έρευνες που προχωράμε είναι σε πολύ πιο βαθιά νερά και αφορούν φυσικό αέριο. Εμείς έχουμε πει προφητικά πριν 10-15 μέρες, είχαμε μιλήσει για είμαστε θετικοί επί της αρχής στις επενδύσεις, αλλά να μην απαλωτριωθεί και αλωτριωθεί η κληρονομιά του τόπου. Σε αυτό το μήκος σχήματος μίλησε και ο Πρωθυπουργός προχθές στην Πάτρα, έτσι πριν 4-5 μέρες. Ακριβώς τα ίδια. Για το θέμα των κοιτασμάτων είχε συνάντηση στην Αθήνα ο Δήμαρχος Πύργου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Energean Oil, Κωνσταντίνο Νικολάου. Ο κ. Αντωνακόπουλος εξέφρασε ξανά τη θετική άποψή του για τη συγκεκριμένη επένδυση, ωστόσο τόνισε για ακόμα μία φορά τις αγωνίες του, βάσει των προβλέψεων ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έχει επιπτώσει στο περιβάλλον και στην τουριστική ανάπτυξη του Κατακόλου. Δεν μπορεί να καταστρέψουμε το περιβάλλον για να κερδίσουμε σε ενέργεια, ούτε επίσης μπορεί να καταστρέψουμε τον τουριστικό χαρακτήρα του λιμανιού στο Κατάκολο για να κερδίσουμε από ενέργεια. Εμείς αυτό που θέσαμε εκεί είναι πάλι αυτές οι δύο κόκκινες γραμμές που τις θέτει και η ελληνική πολιτεία συνολικά. Παράλληλα, ο Δήμος Πύργου είναι αντίθετος με τις προβλέψεις για τα ανταποδοτικά τέλη των συγκεκριμένων εξορίξεων αφού αποδίδονται στο σύνολό του στην περιφέρεια. Ανταυτού κατέθεσε τις δικές του προτάσεις σε περίπτωση που προχωρήσει επένδυση στα κοιτάσματα του Κατακόλου. Η Energean Oil από την πλευρά της φάνηκε σχεδόν έτοιμη να ξεκινήσει τη διαδικασία της παραγωγής, καθώς έχει μελετήσει πλήρως την επένδυση και έχει λάβει όλες τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις. 1% επί των εσόδων στο Δήμο του Πύργου είναι η πρότασή μας. Αυτό για να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές, διότι έσοδα θα δηλώνονται. Οι όποιες μικρές συνέπειες υπάρξουν, αρνητικές εννοώ, στην περιοχή τη δικιά μας θα είναι. Άρα, ο πόρος που αποδίδεται ο ανταποδοτικός 5% επί των κερδών στην περιφέρεια δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Το επαναλαμβάνουμε. Διότι είναι 5% επί των κερδών. Είναι γνωστό ότι κέρδη δεν εμφανίζουν αυτές οι επιχειρήσεις, αυτές οι επενδύσεις. Επανεπενδύονται τα κέρδη. Οπότε διαιρείστο πέρυσι το 5% από το 0. Επιπλέον, ο Δήμαρχος Πύργου έβαλε στο τραπέζι και τον τομέα της τριτοβάθμισης εκπαίδευσης στην Ηλία και την ενδεχόμενη σύνδεση που μπορεί να υπάρξει με την εξόρυξη των υδρογόνων ανθράκων, φέρνοντας παράδειγμα την πόλη της Καβάλας και την αντίστοιχη πανεπιστημιακή σχολή που υπάρχει εκεί, πάνω στον τομέα της ενέργειας και στα ζητήματα των υδρογόνων ανθράκων. Το δεύτερο που πρέπει να διασφαλιστεί έχει να κάνει βεβαίως με την σεισμικότητα της περιοχής. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις επιστημόνων ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και μετά το τρίτο είναι η μεταφορά της παραγόμενης πρώτης ύλης εκεί, της αντλούμενης, διότι μιλάμε και για υγρό στοιχείο και για αέριο, με τρόπο τέτοιο που να μην ρυπαίνει, να μην δημιουργεί οσμές, διότι υπάρχει υδρόθυο πολύ στην περιοχή.